Επιστρέψαμε τώρα και είναι ώρα να καλησπερίσουμε τον διατροφολόγο διαιτολόγο Αποστόλη Θεοχάρους. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως κάθε Τετάρτη στο ραντεβού μας. Ωραία. Το σημερινό μας θέμα είναι η διατροφή και η άθληση. Διατροφή και άθληση, σημαντικό θέμα. Μιας και πολλοί γονείς και πολλά παιδιά ενδιαφέρονται και έρχονται, πάνε σε ειδικούς για να προσέξουν την διατροφή τους, ώστε να έχουν καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερες επιδόσεις και αποδόσεις στο άθλημά τους. Η διατροφή, ο ρόλος της διατροφής είναι καθοριστικός σε ναι, αυτό. Ναι, ναι, πολύ σημαντικός. Να το πούμε αλλιώς, αν είναι να βγάλουμε και ένα ποσοστό που το έχω ορίσει εγώ τώρα στο μυαλό μου, παίζει περίπου ένα 60-70% ρόλο η διατροφή. Δηλαδή, όσο άσκηση και να κάνεις, αν δεν έχεις σωστή διατροφή, δεν θα αποδώσεις τα μέγιστα. Μπορεί να αποδώσεις το 80% όταν έρθει η ώρα του αγώνα. Αλλά στα μέγιστα σίγουρα δεν θα αποδώσεις μια ελλιπής διατροφή σε βιταμίνες ή ενέργεια, θερμίδες. Σήμερα θα μιλήσουμε και για τις δύο περιπτώσεις, εννοώντας δηλαδή και για αυτούς που απλώς αθλούνται, αλλά και για αυτούς που είναι αθλητές. Ναι, ναι. Και κάνουν πρωταθλητισμό. Έτσι, που κάνουν πρωταθλητισμό, μπράβο. Αλλά και για τις δύο περιπτώσεις. Θα το διαχωρίσουμε λίγο, να έχουμε έτσι μια εικόνα και για τους δύο. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι σίγουρα οι αθλητές καταβολίζουν και καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, θερμίδες. Είτε κάποιος κάνει τρεις φορές τη βδομάδα άσκηση, είτε κάποιος κάνει διπλές προπονήσεις κάθε μέρα, πρωταθλητισμός δηλαδή, το λεγόμενο. Χρειάζεται σίγουρα να παίρνει αντιστοίχως μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ένα σωστό θερμιδικό ισοζύγιο, μια ισορροπία. Δεν μπορεί να τρώει λιγότερο από ό,τι καίει. Μπορεί πολλές φορές να μην πεινάει και να θεωρεί ότι με παρκούν οι θερμίδες αυτές, αλλά να έχει κάψει παραπάνω κάνοντας διπλές προπονήσεις. Απλά επειδή κάποια παιδιά είναι κουρασμένα και δεν έχουν την όρεξη τόσο να φάνε. Είναι γεμάτο το πρόγραμμά τους από μαθήματα και διαβάσματα, οπότε καταλήγουν να τρώνε λιγότερο ημερησίως. Να πούμε ότι μπορεί να καίνε σε μια άσκηση περίπου 400-800 θερμίδες και σε λιγότερο από μια ώρα, ανάλογα την ένταση της άσκησης, έτσι, ανάλογα το άθλημα που θα κάνουν, ανάλογα το γυμναστήριο, ανάλογα τη μυϊκότητα που έχουν. Είναι πολλοί παράγοντες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάθε ένας μας τα καίει τόσες θερμίδες ακριβώς. Πόσο μάλλον να το αναφέρουμε και αυτό. Αυτή τη στιγμή τώρα μιλάμε για αυτούς που απλώς αθλούνται. Ναι, ναι. Αυτοί που απλώς αθλούνται, παράδειγμα, πάνε στο γυμναστήριο και κάνουν διάδρομο. Κάνουν μισή ώρα, 40 λεπτά, 50 λεπτά διάδρομο. Βλέπουν ότι και τους βγάζει ο διάδρομος 300 θερμίδες. Να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο αυτές οι θερμίδες που έχει κάποιο στο σώμα. Έχουν ανέβει η σφιγμή της καρδιάς, γιατί έχει κάνει ήδη μια αερόβια άσκηση που είναι πάνω από 30 λεπτά. Οπότε, εφόσον έχουν ανέβει ήδη η σφιγμή της καρδιάς, θα διατηρηθούν μέχρι να κοιμηθείς στο υπόλοιπο της μέρας. Άρα, έχεις κάψει 300 θερμίδες στο διάδρομο, σου φαίνονται λίγες. Τι θερμίδες είναι αυτές? Με μια σοκολάτα τις χαλάω ήδη, ας πούμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Ήδη ο μεταβολισμός έχει ανέβει και θα κάψει πολύ παραπάνω από ό,τι θα έκανε αν δεν έκανε άσκηση. Άρα, είναι πολύ σημαντικό η γυμναστική και στις ενδορφίνες που παράγει από άποψη ευχαρίστησης και μας ισορροπεί λίγο το λίπος ή σε κάποια έξτρα φαγητά που θα φάμε πιο λιπαρά. Άρα, εφόσον δουλεύει όλο μας το σώμα ανάλογα και την άσκηση, ένα άθλημα μπορεί να φτάσει από 85% να καίει το σώμα, μάλλον οι μύες σου να δουλεύουν στο 85%, ένα άθλημα που είναι πιο στατικό να καίει περίπου στο 60-70%. Τώρα στο γυμναστήριο πάλι και αυτό έχει εκφάνσεις, γιατί κάποιος μπορεί να πάει στο γυμναστήριο και να κάνει ομαδικό, να έχει βάρη το ομαδικό. Να πάει να κάνει μόνο σε χαλαρυθμό ένα περπάτημα στο διάδρομο. Ανάλογα τι επιλέγει κάποιος, θα πρέπει αντιστοίχως όπως να τρώει και σωστά. Θα ήθελες λίγο να μας πεις για την διατροφή, τι τροφές πρέπει να καταναλώσει κάποιος πριν τη γυμναστική, αλλά και μετά το γεύμα. Πριν τη γυμναστική, σίγουρα θα πρέπει να έχει καταναλώσει, να έχει περάσει ένα δίωρο με 2,5 ώρα από όταν έχει φάει το μεσημεριανό του, ανάλογα τι ώρα θα πάει για να κάνει γυμναστική. Αν η γυμναστική του ξεκινήσει απόγευμα, σίγουρα το μεσημεριανό του θα πρέπει να έχει τελειώσει 2,5 ώρες πριν. Και το μεσημεριανό του σίγουρα που φεύγουμε να είναι, όπως είχα αντίστοιχα και στον πρωταθλητισμό αυτά, έτσι, να το είναι μαζί. Όταν πάει να κάνει ένας άνθρωπος άσκηση, δεν θα πρέπει να έχει φάει όσπρια, δεν θα πρέπει να έχει φάει έντονο λιπαρό γεύμα, πατάτες τηγανιτές, σάλτσες, ακόμη και σάλτσες ντομάτας, είναι δύσκολο να χωνευτεί. Θα αργήσει να χωνευτεί, οπότε θα σου κάνει παλινδρόμηση αν πας να κάνεις διάδρομο.
ή έχεις αναταράξει τη γυμναστική σου. Οπότε, περιμένουμε να περάσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα να έχουμε χωνέψει, δεν τρώμε κάποιο δύσπεπτο φαγητό ή λιπαρό φαγητό και τώρα, αν η ώρα της γυμναστικής μας είναι 8 ή 9 η ώρα, θα πρέπει σίγουρα μια ώρα, μια μισή πριν να έχουμε φάει κάποιο ένα-δύο φρούτα, ένα σνακ, ένα γιαουρτάκι, κάτι που θα μας καρτίσει για να μην πεινάμε και να μας βγάλει τη λεγόμενη ενέργεια στο υπόλοιπο της γυμναστικής. Αν η γυμναστική γίνει πρωί, κάποιοι κάνουν πρωί όταν ξυπνάνε, εκεί τονίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα σνακ για μόλις ξυπνήσουμε στο μισάρο, ένα σνακ τύπου δύο φρυγανιές, δύο κριτσίνια, το πρόγευμα δηλαδή, το δεκατιανό, και μετά να κάνουμε το πρωινό μόλις τελειώσουμε την άσκηση. Δεν μπορούμε να φάμε το πρωινό κατευθείαν και μετά να πάμε να ξεκινήσουμε την άσκησή μας, λόγω του στομάχου μας και λόγω του ότι η αιμάτωση αρχίζει, αυξάνεται στην περιοχή της κοιλιάς, όταν τρώμε κάτι, θα τραβήξει αίμα από τα άκρα. Οπότε δεν θα μπορέσουμε να αποδώσουμε, μπορεί να έχουμε κράμπες, να γαλακτώσουμε πολύ απότομα, δεν θα μπορέσουμε να αποδώσουμε αν φάμε καπάκι και πάμε για γυμναστική. Άρα, πρώτο αν πάμε πρωί-πρωί, όταν ξυπνάμε, πάμε να κάνουμε άσκηση, πρώτα δεκατιανό, μετά από την άσκηση το πρωινό. Τι άλλο. Είπαμε για πριν από τη γυμναστική, να το ξαναπώ, να το τονίσω. Ναι, ανάλογα τι ώρες. Ανάλογα την ώρα. Αλλά αν παραδείγματος χάρη κάποιος κάνει γυμναστική στις 5 η ώρα, πρέπει τουλάχιστον το γεύμα του, το κανονικό γεύμα, το μεσημεριανό, να έχουν περάσει το λιγότερο 2,5 ώρες. Ναι. Αν βέβαια έχει παρέλθει περισσότερος χρόνος, τότε πρέπει να υπάρχει σίγουρα κάποιο σνακ, κάποιο φρούτο. Ναι. Ενώ το πρωί, όσοι κάνουν δηλαδή γυμναστική αμέσως μόλις ξυπνάνε, πρέπει σίγουρα να φάνε κάτι, αλλά κάτι μικρό, σνακ. Ναι. Κάτι μικρό. Και μετά το πρωινό. Να πούμε όμως για το γεύμα, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικό, μετά την προπόνηση, μετά τη γυμναστική. Μετά την προπόνηση. Περίπου πόση ώρα πρέπει να γίνει το γεύμα, αλλά και τι πρέπει να περιλαμβάνει, να περιέχει. Κυνηγάμε κυρίως να είναι στο μισάωρο, το πολύ 40 λεπτό μετά την προπόνηση. Και το γεύμα αυτό, το μεταπροπονητικό γεύμα, ανάλογα τι κυνηγάμε. Κυνηγάμε το γεύμα το μεταπροπονητικό να μας δώσει ενέργεια άμεσα. Κυνηγάμε να μας δώσει πρωτεΐνες για να μην χάσουμε μυϊκή μάζα. Κυνηγάμε και τα δύο συνδυασμό, και να έχουμε ενέργεια στο υπόλοιπο της μέρας και πρωτεΐνη. Άρα, αν κυνηγάμε και τα δύο, καλό είναι να βάλουμε ένα μεταπροπονητικό γεύμα, παράδειγμα γιαούρτι με λίγο δημητριακά και φρούτο. Μπορούμε να κάνουμε ένα γάλα κακάο. Μπορούμε να κάνουμε ένα χυμό μαζί με δύο αυγά. Χρειαζόμαστε σίγουρα κάτι που θα είναι γλυκό για να μας αναπληρώσει το γλυκογόνο που έχουμε χάσει. Και σίγουρα χρειαζόμαστε πρωτεΐνη για να μας ανακτήσει και να επουλωθεί η μυϊκή μάζα που έχουμε σκίσει, να το πω έτσι, μικροένεις των μειών, να τους επιλώσουμε σωστά. Άρα και πρωτεΐνη και γλυκογόνο δεν είναι συνδυασμός κακός, γιατί πολλοί φτάνουν στα άκρα και κοιτάνε τη λεπτομέρεια και λένε δεν βάζω γλυκογόνο γιατί οτιδήποτε είναι υδατάνθρακας θα το κρατήσει το σώμα μου σαν υγρά και δεν θα στεγνώσω, θα πάει χαμένος ο κόπος μου. Δεν πάει έτσι. Το σώμα καίει και θερμίδες και ενέργεια και βιταμίνες. Οπότε θα πρέπει να πάρουμε και βιταμίνες και γλυκογόνο. Οπότε θα πρέπει να πάρουμε υδατάνθρακα μετά. Είτε είναι φρούτο, είτε είναι χυμός. Ακόμα και πρωτεΐνη ρόφημα να πάρουμε. Αρκεί να είναι η πρωτεΐνη απλή ορού γάλακτος λέγεται. Χωρίς προσμίξεις κρεατίνης ή κάτι έξτρα. Πολλοί που έχουν έντονες ανάγκες, που έχουν διπλές προπονήσεις, κάνουν προδοθισμό, του συνιστώ. Καλό είναι όταν δεν έχουν την ευχαίρεια να κουβαλάνε κάτι μαζί τους, να έχουν μαζί τους ένα ρόφημα πρωτεΐνης να πίνουν. Αλλά μπορούν να τους συνδυάσουν μαζί με ένα φρούτο ή ένα χυμό. Δεν είναι απαραίτητο συγκρούονται αυτά τα δύο. Απλά. Βέβαια και οι επιλογές αυτές που μας είπες, τα είπες ενδεικτικά, διαφοροποιούνται μετά στον καθένα ανάλογα και το στόχο που έχει. Ναι. Κάποιοι πάνε στο γυμναστήριο και θέλουν να αποκτήσουν μυϊκή μάζα όγκο. Αποκλίνουν εντελώς τους υδατάνθρακες και θέλουν να κάνουν μόνο πρωτεΐνη. Εντάξει, ας κάνουν μόνο πρωτεΐνη. Θέλεις πριν κλείσουμε από αυτή την περίπτωση που μιλάμε για όσους κάνουν απλά κάποια άθληση, κάποια μορφή άσκησης έχουν στη ζωή τους. Μιλάμε για τις απλές περιπτώσεις. Πριν κλείσουμε και μιλήσουμε για τον πρωταθλητισμό, να μιλήσουμε και λίγο ενδεικτικά για κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή για όσους κάνουν βάρη. Ναι, για όσους ναι. κάνουν τρέξιμο, οι γυναίκες ίσως περισσότερο. Να πούμε δηλαδή κάποιες επιλογές. Για τα βάρη και όλες να προσθέσω αυτό που ήθελα και πριν, μην το ξεχάσω, με την πρωτεΐνη που αναφέραμε, ότι δεν είναι καλό να παίρνουμε 2 ή 3 φορές πρωτεΐνη τη μέρα. Θα επιβαρύνουμε το σηκώτη μας παραπάνω. Το σηκώτη θα κουραστεί να αποβάλει, θα μπορεί να δημιουργήσει αργότερα σε βάθος χρόνου λιπόδη δίθηση.
Δηλαδή η περίσσια της πρωτεΐνης θα γίνει λίπος σε δευτερεύουσα φάση, σε δευτερεύουσα φάση. Είναι λάθος. Κάποιοι λένε όσο περισσότερο πρωτεΐνη πάρω τόσο καλύτερα θα πάρω και μυϊκή μάζα. Δεν πάει έτσι. Αυτό που λες είναι αλήθεια, ότι το έχω ακούσει κι εγώ. Μιας και το ανέφερες, μπορείς να μας πεις περίπου πόση πρωτεΐνη χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός? Αυτό υπολογίζεται στο περίπου, είναι και ανάλογο τις ανάγκες, υπολογίζεται στο περίπου με το βάρος του κάθε ενός. Δηλαδή μπορεί να φτάσει 2 γραμμάρια το μέγιστο τώρα, σε κάποιον που χρειάζεται να πάρει τη μέγιστη ποσότητα πρωτεΐνης, 2 γραμμάρια επί το σωματικό βάρος του καθενός μας. 2 γραμμάρια ανά κιλό. Το ανά κιλό σωματικού βάρους. Είναι κάποιες 80 κιλά. Που έχουν μεγάλες ανάγκες. Που έχουν μεγάλες, είναι το μέγιστο, δεν παίρνουμε παραπάνω. Ένας κανονικός άνθρωπος. Ναι, μπορεί να κινηθεί από το 1,6 επί το κιλό σωματικού βάρους, 1,5 κάπου εκεί. Ανάλογα τις ανάγκες. Αν είναι κορίτσι, αν είναι άντρες, οι άντρες έχουν μεγαλύτερη μυϊκή μάζα, οπότε θα έχουν περισσότερες ανάγκες. Ανάλογα το άθλημα που κάνουν, εννοείται. Αλλιώς καταβολίζει ή και η μυϊκό ιστό, η γυμναστική τα όργανα, αλλιώς και η στατική άσκηση. Τι να πω τώρα, κάποιο άθλημα που είναι πολύ ελαφρύ. Ίσως το μια βόλτα με ποδήλατο, ξέρω εγώ, ή ένας διάδρομος που κάνω μόνο περπάτημα. Κάπως αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό να το υπογραμμίσουμε, που το είπες, που το ανέφερες, είναι ότι για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι και η υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης ενέχει κινδύνους. Ναι, ναι. Και μπορεί να έχει άσχημες συνέπειες κυρίως, μελλοντικά. Όχι τόσο στο νεφρό, κυρίως για το ζυγότη. Γιατί εκεί γίνεται η απλοποίηση της πρωτεΐνης και η αποθήκευση. Οπότε, πολλοί κάνουν το εξής. Παίρνουν 2 φορές την πρωτεΐνη τη μέρα. Παίρνουν μία το πρωί, χωρίς να έχουν κάνει γυμναστική. Αφού δεν έχεις κάνει γυμναστική, γιατί δεν την πάρεις? Είναι επιρρητή. Και δεύτερον, ενώ έχουν πάρει το πρωί, παίρνουν και μόλις τελειώνουν τη γυμναστική τους 9-9.30 ώρα, παίρνουν καπάκι και πρωτεΐνη μετά τη γυμναστική τους. Μα αν είσαι σπίτι σε μισή ώρα, καλό είναι να φας το φαγητό σου που θα εμπεριέχει πρωτεΐνη. Γιατί να φας και πρωτεΐνη και το φαγητό σου πρωτεΐνη. Δηλαδή, εκεί είναι υπερκαλύπτης. Για έξτρα πρωτεΐνη. Για έξτρα, λόγω ανασφάλειας, για να είναι καλυμμένοι. Γιατί σε πολλούς γίνεται το λεγόμενο. Πώς το έλεγα, η ορθορεξία, προσέχεις τόσο πολύ, γίνεται λίγο εθιστικό το να προσέχεις το σώμα σου, να γραμμώσεις ή να φτιάξεις το σώμα σου. Θέλει λίγο προσοχή, είναι μια λεπτή γραμμή, να μην την περάσουμε. Οπότε, για τους αθλητές, τους απλούς αθλητές, όπως είμαστε όλοι, οι περισσότεροι δηλαδή, γιατί ο προαθλητισμός είναι πιο δύσκολος, δεν χρειάζεται να φτάνουμε τα άκρα. Ο προαθλητισμός ίσως να έχει περισσότερες ανάγκες και εκείνοι να χρειαστούν άλλα πράγματα, αλλά να μην πέφτουμε στην παγίδα του ναρκισισμού και ξεφεύγουμε τα όρια όταν έχει να κάνει με το σώμα μας και την υγεία μας. Μόνο και μόνο για να δείχνουμε καλή το καλοκαίρι. Ας είμαστε λίγο ικανοποιημένοι με το σώμα μας, είτε είμαστε λίγο 5 κιλάκια πάνω είτε 5 κιλάκια κάτω. Να είμαστε λίγο και έτσι πιο απλοί. Και πάνω απ' όλα να είμαστε υγιείς. Ναι, για να είμαστε υγιείς, να μην φτάνουμε τα άκρα. Τώρα να περάσουμε να μιλήσουμε για αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό. Ναι. Παράδειγμα, να πιάσουμε λίγο το τρέξιμο. Το τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο ή σε ομαλό δρόμο, μαραθώνιος, έχει πολλά χιλιόμετρα. Λέμε τώρα για τύπου πρωταθλητισμό, έτσι κάποιοι το κάνουν συστηματικά. Που για να φτάσουν να τρέξουν στον αγώνα μπορεί να κάνουν 4 και 5 φορές προπονήσεις τη βδομάδα και πολλά χιλιόμετρα. Μπορεί να ξεκινάνε 10-15 χιλιόμετρα καθημερινά και να αυξάνουν όσο πλησιάζει η ώρα του αγώνα. Σε αυτές τις φάσεις σίγουρα θα πρέπει να κοιτάξουμε να είναι ενυδατωμένοι, να έχουν τα λεγόμενα τζελάκια μαζί τους, τζελ ενέργειας για το αγώνισμα του τρεξίματος. Σίγουρα πρέπει να έχουν τζελάκια κάποιοι που θα κάνουν μεγάλες αποστάσεις, γιατί σίγουρα το σώμα του θα αρχίζει να μειώνει τα αποθέματα γλυκογόνου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αν εξαντληθούν τα αποθέματα γλυκογόνου, θα εξαντληθούν και οι ίδιοι. Θα σταματήσουν αγώνα, είτε θα τους πιάσει κράμπα, είτε θα τους πιάσει θλάση, είτε οι ίδιοι θα αντέξουν άλλο και μπορεί κάποια στιγμή να τους πάρει και το ασθενοφόρο. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ναι, μεν έχουν κάνει καλές προπονήσεις, αλλά δεν έχουν ορίσει σωστά τη διατροφή τους. Η καλή προετοιμασία έχει να κάνει και με το καλό αποτέλεσμα του αγώνα. Οπότε κυνηγάμε σίγουρα να είμαστε ενυδατωμένοι. Ακόμα και ανά 20 λεπτό θα έπρεπε ίσως να πίνουμε έτσι 100-200 ml ώστε να μας ενυδατώνει. Ειδικά αν τα έχουμε και σε ανοιχτό χώρο. Αν τρέχουμε σε ανοιχτό χώρο και έχει ήλιο, είναι καλοκαίρι, ίσως από τον υδρότα και από την ανάσα μας ακόμα φεύγουν πολλά αποθέματα υγρών. Εξατμίζονται. Οπότε το υγρό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να είναι, εφόσον αποτελούμαστε από 70% περίπου υγρό, το σώμα μας θα πρέπει να
να παίρνει και τις επαρκείς αντίστοιχες ποσότητες υγρών. Άρα το νερό προσοχή σε αγώνες τρεξίματος. Να έχουμε τα τζελάκια μας μαζί. Βέβαια υπάρχουν και σταθμοί που θα δίνουν ανάλογα ηλεκτρολίτες ή τζελάκια. Αλλά όταν πάμε μόνοι μας, περισσότερο το λέω για προπονήσεις που κάνουν μόνοι τους. Οπότε πολύ σημαντική είναι η ενυδάτωση. Η ενυδάτωση, ναι, τα τζελάκια και να προσέχουν τι έχουν φάει πριν. Είπαμε όχι όσπρια, γιατί θα τους κάνουν πρυξήματα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είναι καλό να καταναλώσει κάποιος έτσι, πριν... σε έναν αγώνα, ναι. Το καλύτερο γεύμα για μένα είναι τα μακαρόνια με κυμά. Αρκεί να το κάνει 2,5 το πολύ 3 ώρες πριν, μην ξεπεράσει 3,5-4 ώρες πριν, θα αρχίσουν να πέφτουν τα αποθέματα γλυκογόνου. Οπότε, μακαρόνια με κυμά είναι η καλύτερη λύση, κάποιο κοτόπουλο ή κρέας με απλό ρύζι ή πατάτες, πιστές ή βραζές, όχι τηγανιτέ, τίποτα λιπαρό. Ουσιαστικά αυτό που θέλεις να πετύχεις είναι να υπάρχουν και υδατάνθρακες για να υπάρχει ενέργεια, για να έχει ενέργεια, αλλά και πρωτεΐνη. Και πρωτεΐνη μαζί, ναι, ναι. Απλά τα μακαρόνια μας δίνουν καλά αποθέματα ενέργειας και γλυκογόνου και το κρέας μας κρατάει, γιατί αν φάμε και τα μακαρόνια θα χωνευτούν πολύ γρήγορα. Τα μακαρόνια εμποδίζουν λίγο αυτή την εύκολη απορρόφηση και χώνευση, να το πούμε έτσι. Τρενάρουν λίγο την απορρόφηση. Και να πούμε και το άλλο το εξής. Είπαμε για το γεύμα τα μακαρόνια, ναι. Άλλο γεύμα, εκτός από το κοτόπουλο και το κρέας δεν υπάρχει. Δεν θέλουμε να φάμε ούτε ψάρι, ούτε ή κοτόπουλο ή κρέας ή μακαρόνια με κυμά. Όσπρια και τα λοιπά, αλλά δεν τα αποφεύγουμε. Ρύζι όχι, ψάρι όχι. Και όταν φτάσουμε στη μέρα του αγώνα, να πούμε και το εξής το άλλο, μην το ξεχάσω, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα τύπο που δεν το γνωρίζουν πολύ. Ακόμα και καλοί αθλητές, έχω πετύχει αθλητές, καλά δεν τρώγουν ούτε καν πρωινό, τέλος πάντων, αλλά ένα καλό τύπο είναι, όταν έρχεται η ώρα του αγώνα και έχουμε μπροστά μας ένα μήνα, καλό είναι να προετοιμαζόμαστε. Πώς προετοιμαζόμαστε? Όταν έχει να κάνει, δεν λέμε τώρα να κάνω σε αγώνες στίβου sprint ή 100 μέτρα. Εκεί δεν χρειάζονται δεν είναι πολλά τα αποθέματα ενέργειας που πρέπει να έχεις. Όταν όμως θα πας να τρέξεις μαραθώνιο, θα κάνεις ανώμαλο δρόμο που έχει εκφάνσεις ο δρόμος και η πίστα. Θα πρέπει 10 μέρες πριν να στερούμαστε τον υδατάνθρακα. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, όταν στερηθούμε τον υδατάνθρακα, οι υδατάνθρακες, να φέρουμε, αν κάποιοι δεν γνωρίζουν, είναι τα μακαρόνια, το ρύζι, το ψωμί, τα κρετσίνια, όλα τα αρτοποιήματα. Ακόμα και τα πολλά φρούτα. Θα πρέπει να μειώσουμε λίγο τη διατροφή μας, να αυξήσουμε περισσότερο κάποια λαδερά ή όσπρια ή κρέατα. Και 10 μέρες πριν, εκεί που θα έχουμε στερηθεί τους υδατάνθρακες, 3 μέρες πριν τον αγώνα, να γεμίσουμε πάλι τη διατροφή μας στο διπλάσιο από ό,τι τρώγαμε με μακαρόνια και άμυλο. Έτσι, το σώμα θα έχει στερηθεί τις προηγούμενες 7 μέρες, θα έχει στερηθεί και όταν βρει άμυλο, να το πούμε έτσι απλά, έτσι με απλά λόγια, όταν βρει άμυλο θα γεμίσει τις αποθήκες του. Δηλαδή, θα διωγγωθούν οι αποθήκες γλυκογόνου, ώστε να μπορέσεις φτάνοντας στον αγώνα να βγάλεις περισσότερη ενέργεια. Αυτό είναι ένα καλό tip. Έτσι δουλεύει το σώμα. Όταν δει ότι στερείται, κρατάει μετά. Όπως και το νερό. Δεν έχει νερό, θα κάνει κατακράτηση υγρών. Δεν έχει θερμίδες και βιταμίνες. Θα κρατήσει με τα κιλά, θα πάρει απότομα εκεί που έχει κάνει μια λάθος διατροφή και κάνει χημικές δίαιτες. Θα τα κρατήσει τα κιλά. Άρα, εμάς όμως σε αυτή την περίπτωση είναι θετικό το ότι θα κρατήσει το γλυκογόνο μας για να το βγάλει σαν ενέργεια στον αγώνα. Τι άλλο, να πιάσουμε ένα άθλημα άλλο. Κοπηλασίας. Να πούμε όμως και λίγα πράγματα. Είπαμε για το νερό πόσο σημαντικό είναι για την πρωτεΐνη, για τους υδατάνθρακες. Να πούμε όμως και για την καφέινη. Η καφέινη, εντάξει, τώρα αν κάποιοι είναι αθλητές κάνουν πρωταθλητισμό, θα πρέπει να προσέξουν. Η καφέινη δεν είναι σε όλους. Αν υπάρχει την doping control, δεν είναι. Είναι σκεύασμα, η ουσία που θεωρείται doping, να το πούμε έτσι. Η καφέινη μπορεί να την πάρει κάποιος με την προϋπόθεση όμως ότι δεν έχει πρόβλημα στην καρδιά. Αν πιει πολλούς καφέδες και του δημιουργείται καρδίες ή έχει άγχος εκείνη την περίοδο, καλό είναι ο καφές να αποφεύγεται. Πάντως η καφέινη δίνει ένα boost, ένα σμπρόξιμο, μια ενίσχυση στην απόδοση, είτε στον αγώνα είτε στην προπόνησή μας. Γιατί διαστέλει τα αγγεία. Διαστέλει τα αγγεία και μας κάνει να τρομπάρει η καρδιά περισσότερο αίμα. Περισσότερο αίμα, ίσον περισσότερο μείωση στους τραυματισμούς, περισσότερη απόδοση, γιατί η μύες μας μετά είναι πιο ελαστική, να το πούμε έτσι. Αν θέλεις, πριν περάσουμε να μιλήσουμε και ξεχωριστά για τα αθλήματα, να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα, να πούμε λίγο όμως και για τα γεύματα μετά τον αγώνα. Για γεύματα, τώρα ναι. Τώρα που μιλάμε δηλαδή γενικά, τι πρέπει μετά να περιλαμβάνει, τον αγώνα. Όταν είναι,
όταν είναι αγώνας μεγάλων αποστάσεων, σίγουρα θα πρέπει να είναι μεγάλη ποσότητα υδατά ανθράκων μετά. Μακαρόνια, το πιο εύκολο είναι αυτό, η ρύζι. Δεν μπορούμε να φάμε 3-4 αυτό και να πούμε εντάξει, έφαγα μεγάλη ποσότητα υδατάνθρακων. Όχι, θέλουμε μακαρόνια κυρίως, ρύζι ή ψωμιά να γεμίσει το σώμα ξανά η γλυκογόνο. Όμως και η πρωτεΐνη δεν είναι εξίσου σημαντική και πρωτεΐνη, για, ναι. Για την αποκατάσταση των μυών, για να μην, για να μην ναι, πονάμε αν κάποιος κάνει 40 χιλιόμετρα στο βουνό, κάνει 80 χιλιόμετρα στο βουνό, το μέγιστο συνήθως που γίνεται ο αγώνας, κάνει κολύμβηση μέτρων, θα πρέπει μετά για αρχή να φάει ένα πιάτο με 1,5 πιάτο μακαρόνι και μετά από 1,5 ώρα, όπως λέμε, συνήθως λέμε τα γεύματα να είναι ανά 3-4 ώρες. Αλλά αφού φάει τα μακαρόνια και αφού έχει κάνει τόση μεγάλη προπόνηση και άσκηση και έχει, έχει καταναλώσει ενέργεια, θα πρέπει να φάει ένα πιάτο μακαρόνια. Μετά από 1,5 ώρα μπορεί να συνδυάσει λίγο υδατάνθρακα και παραπάνω πρωτεΐνη. Απλά αν βάλει πρωτεΐνη κατευθείαν εκεί που είναι στρεσαρισμένο το σώμα, αυτό που λέγαμε πριν για την αιμάτωση, αυξάνει την περιοχή της κοιλιάς η αιμάτωση κατά 200%. Οπότε θα το κουράσει το σώμα. Το σώμα πρέπει να ξεκουραστεί μετά από τέτοια επίπονη άσκηση. Καλό είναι να φάει μόνο τους υδατάνθρακες το μακαρόνια που είναι πιο απλή μορφή και πιο χωνεύονται πιο εύκολα και μετά να βάλει και πρωτεΐνη μετά από 1,5 ώρα. Όμως πρέπει. Αλλά πρέπει πρωτεΐνη σίγουρα, σίγουρα γιατί αλλιώς θα καταβολήσει μυϊκή μάζα. Δεν πρόκειται να. Θα έχουν σκιστεί οι μύες και δεν πρόκειται να υπουλωθούν. Θα υπουλωθούν σε πολύ μικρότερο βαθμό. Σημαντική πρωτεΐνη βράδυ. Δεν μπορούμε, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε αναφέρει ξανά. Δεν μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι έφαγα μια σαλάτα με λίγο τυρί και ψωμί ή έφαγα 2-3 φρούτα και επειδή με χόρταση θεωρείται καλό γεύμα μεταπροπονητικό. Χωρίς πρωτεΐνη, κάποιος αθλητής που θέλει να φροντίσει το σώμα του και να αποδίδει σωστά, χρειάζεται. Είναι πολύ σημαντική πρωτεΐνη, 1-2 φορές σίγουρα τη μέρα. Μεσημέρι βράδυ. Αλλά αυτό που σε ρώτησα, το ρώτησα περισσότερο εμπειρικά, γιατί αυτό είχα παρατηρήσει εγώ, επειδή, καλά όχι τώρα, τώρα δεν προλαβαίνω λόγω χρόνου, ναι. Το τρέξιμο, που το αγαπάω πάρα πολύ, ότι... τώρα έχεις άλλο τρέξιμο, εντάξει. Θεωρητικό. Ναι, ίσως. Ότι εάν μετά τη γυμναστική δεν λάμβανα πρωτεΐνη, δεν περιείχε μέσα το γεύμα μου πρωτεΐνη, μετά πονούσα. Και σου πονούσα και την άλλη μέρα και την επόμενη. Ναι, ναι, βέβαια. Οι μύες μου, μπορεί να έχει να κάνει γιατί το κρέας έχει και πρωτεΐνη, αλλά έχει και πολλές περισσότερες βιταμίνες και μέταλλα. Οπότε μπορεί να έχει και έλλειψη μαγνησίου και να πονούσες, να δημιουργούνταν, να σου έρχονταν κράμπες πιο συχνά. Το μαγνήσιο βοηθάει στην αποκατάσταση. Στην αποθεραπεία, ναι, των μυών. Αποθεραπεία των μυών, πολύ σημαντικό. Συν τη χαλάρωση που κάνει πρώτου ύπνου, σε βοηθάει να κοιμηθεί ηρεμή το σώμα. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ στο να μην, στην αποφυγή στο να αποφύγεις κράμπες. Αυτό επίσης είναι σημαντικό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Και ποιες τροφές περιέχουν μαγνήσιο? Η ξηρή καρπή κυρίως, και τα αυγά μπορεί να κάνεις, οι ηλιόσποροι. Τώρα, αν έχεις έντονη άσκηση ή κάνεις πρωταθλητισμό, μπορεί να μην γεμίσεις μέσα τη μέρα σου με διατροφής με ηλιόσπορους ή κρέας κόκκινο και να χρειαστεί να πάρεις συμπλήρωμα μαγνησίου. Πάρα πολλοί παίρνουν σαν αποθεραπεία το βράδυ όταν τελειώσουν την άσκησή τους. Η καλύτερη λύση είναι αυτή, ναι. Πάντως, λίγο πολύ τις βιταμίνες τις περιέχουν τα ψάρια, τα αυγά, το κρέας το κόκκινο, η ξηρή καρπή. Αυτά είναι τέσσερις παράγοντες, τέσσερις βασικοί ύποπτοι είναι αυτά τα τρόφιμα δηλαδή. Ωραία, και τώρα να συνεχίσουμε σε αυτό που ήθελες να μας πεις, να μας αναφέρεις ενδεικτικά, να μιλήσουμε ξεχωριστά για κάποια αθλήματα. Ναι, τώρα για την ποδηλασία μπορούμε να πούμε. Στην ποδηλασία σίγουρα κάποιοι αθλητές το γνωρίζουν βέβαια, όποιος έχει ξεκινήσει, οι περισσότεροι τα πάνε καλά. Γνωρίζουν ότι πρέπει να έχουν μαζί τους αποθέματα νερού, μαζί όμως και ηλεκτρολίτες. Το σώμα από τον υδρότα που χάνει θα χάσει πολλά μέταλλα και ιχνοστοιχεία, θα χάσει νάτριο, οπότε μπορεί να τους πέσει πίεση. Αν τους πέσει πίεση σε συνδυασμό με τον ήλιο, θα πάθουν ηλίαση, θα τους πέσει τόσο πολύ πίεση που εννοείται θα λιποθυμήσουν. Δηλαδή, σίγουρα πάντα ένα ρόφημα που έχουμε σε έντονη άσκηση, που ξεπερνάει σίγουρα τα 40-50 λεπτά σε ήλιο, σε ηλιοφάνεια, θα πρέπει να έχουμε μαζί μας και ηλεκτρολίτες μέσα. Όπως και στους σταθμούς που λέγαμε πριν για το τρέξιμο, δίνουν και νερό, δίνουν και ηλεκτρολίτες, δίνουν και όμως τζελάκια ενέργειας. Αυτά είναι τα τρία βασικά που δίνουν. Τώρα, αν κάποιος χρειαστεί κάποια μπανάνα ή κάποιο άλλο για κάλιο ή για μαγνήσιο, γιατί και το κάλιο πολλές φορές μπορεί κάποιος να το έχει χαμηλωμένο το κάλιο, το δίνει η μπανάνα. Ντομάτα, δύσκολο τόσους σταθμούς να πάρεις μια ντομάτα και να τη φας, οπότε έχουν περισσότερο μπανάνες και τρώνε.
Οπότε η ποδηλασία χρειάζεται σίγουρα περισσότερο ηλεκτρολίτες, μιας και είναι εκτεθειμένος ο αθλητής στον ήλιο. Όπως και στο τρέξιμο σίγουρα. Η κοπηλασία, εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν είναι τόσο είναι έντονη, επίπονη η προσπάθεια, αλλά δεν χρειάζεται και δεν μπορεί και όλος ο αθλητής να σκέψει να φάει κάτι, να πιει κάτι. Δεν είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα που αθλείται και διαγωνίζεται, αλλά δεν μπορεί κιόλας να σκύψει και να χάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ακόμα και το ένα δευτερόλεπτο μετράει εκεί. Οπότε, ανάλογα τα αθλήματα, τι άλλο αθλήμα. Τα αθλήματα τα οποία θεωρούνται αναερόβια άσκηση. Αναερόβια, δηλαδή όχι αερόβια άσκηση, όπως είναι το ποδόσφαιρο. Μία αναερόβια άσκηση θεωρείται όταν έχει διαλύματα ένα άθλημα. Όπως είναι το ποδόσφαιρο, όπως είναι το μπάσκετ, το βόλεϊ. Εκεί πέρα υπάρχουν τα λεγόμενα time out ή τα ημίχρονα, που εκεί ο αθλητής σίγουρα θα πρέπει να ενυδατωθεί. Τώρα, υπάρχουν και στιγμές ενδιάμεσες που θα μπει αλλαγή ο παίχτης στο μπάσκετ, οπότε εκεί θα πρέπει να φροντίσει. Τώρα, σχετικά με το βόλεϊ που είπες, αυτό ίσως είναι πιο κατάλληλος να μας το πει ο Λάμπρος από το Control. Α, ο Λάμπρος είναι στο βόλεϊ. Ωραία. Και όχι μόνο. Θα μας ενημερώσει ακριβώς τι γίνεται. Ναι, ναι. Τι ακολουθεί εκείνος. Ναι. Όχι, είναι απαραίτητο στα διαλύματα που κάνουμε να είμαστε ενυδατωμένοι. Τώρα, αν θα έχουμε μαζί τζελάκια ή θα έχουμε κάποια ενεργειακά ποτά. Αναλόγως τον καθένα πώς έχει πάει και η μέρα του. Γιατί αν έχει μαθήματα, δεν έχει προλάβει να φάει επειδή τρέχει από εδώ και από εκεί στο φροντιστήριο, έχει μια δουλειά που του έτυχε τυχαία, θα πρέπει μετά να έχει πάρει μαζί του κάτι για να αναπληρώσει την ενέργειά του. Και στο επόμενο διάλειμμα, στο time out ή στην αλλαγή, να φροντίσει να αναπληρώσει τα απαραίτητα. Ωραία. Θέλεις μήπως να επισημάνουμε κάτι άλλο, να τονίσουμε? Ναι, να πούμε λίγο και για την. Για την αύξηση μήκης μας, για τους αθλητές, να πιάσουμε λίγο ξανά και αυτούς τους ανθρώπους που είναι ενδιαφέρονται για να αυξήσουν τη μήκη τους μάζα. Είτε επειδή έχουν ήδη μήκη μάζα και θέλουν να την κάνουν καλύτερη, είτε επειδή θέλουν να γραμμώσουν, είτε επειδή έχουν το λεγόμενο σωματότυπο εκτοπλασματικό, έτσι λέγεται ένα σωματότυπος, πώς βλέπουμε κάποιους ανθρώπους θέλουν να πάρουν βάρος και δεν μπορούν να πάρουν βάρος με τίποτα, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας. Αυτό γίνεται γιατί είναι έτσι ο σωματότυπός τους, είναι έτσι το γονίδιό τους και το DNA τους γραμμένο. Οι εκτοπλασματικοί άνθρωποι, σωματότυποι συγγνώμη, είναι πιο δύσκολο να πάρουν. Οπότε θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Γιατί γενικά αυτό ισχύει. Για να πάρει κάποιος μυϊκή μάζα και να είναι καθαρά κιλά, μόνιμα κιλά μυϊκής μάζας, θα πρέπει να πάρει πάνω από 5 κιλά μυϊκής μάζας, δύσκολο να πάρει το χρόνο. Θα πρέπει να κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες με σωστή διατροφή, πρωτεΐνη που λέγαμε, σωστά γεύματα, να μην παραλείπει γεύματα, να κάνει τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα άσκηση, να έχει κλιμακωτή άσκηση. Δηλαδή, όταν κάνεις με βάρη στο γυμναστήριο, θα πρέπει εκεί που συνηθίζεις το σώμα σου και σηκώνεις κάποια κιλά, δεδομένα κιλά, μετά όλο και να τα αυξάνεις. Αφόσον τα αντέχεις, πρέπει να τα αυξάνεις για να διωγγώνεται περισσότερο η μυϊκή σου μάζα και οι μύες. Και τις γυναίκες αφορά αυτό, πιστεύω πάρα πολύ, και τους άντρες, ναι, αλλά και τις γυναίκες. Τι πιστεύεις, τι θα έλεγες εσύ ότι θα ήταν καλό, τι μορφή άσκησης να κάνουν όσες γυναίκες θέλουν να έχουν περισσότερο μυϊκό ιστό? Έτσι, συνήθως όταν πάνε... Αυτό βέβαια γίνεται μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, ναι. Βέβαια, όταν πάνε στο γυμναστήριο, ένας σωστός προπονητής θα τους καθοδηγήσει και θα τους πει τι χρειάζεται. Χρειάζεσαι να χάσεις κιλά, θες να μπεις, έχεις ξεκινήσει ήδη μια διατροφή σαν διατροφολόγο. Σχετικά με την αερόβια ή την αναερόβια γυμναστική. Αυτό θα σου... Εκεί θα καταλήξω, ναι. Θες να χάσεις κιλά, θα κάνουμε αερόβια άσκηση περισσότερο. Γιατί η αερόβια άσκηση θα σε βοηθήσει να χάσεις άμεσα λίπος. Αν κάνεις αναερόβια άσκηση στατικά, με δυνάμωση, δεν πάει χαμένη. Αλλά αν κάνεις 3-4 φορές την εβδομάδα άσκηση, καλό είναι να είναι οι 3 φορές να είναι αερόβια και μία αναερόβια με δυνάμωση. Αν θέλεις να κάνεις ενδυνάμωση, δεν θες να χάσεις, θεωρείς ότι είσαι εντάξει. Θες να κάνεις ενδυνάμωση γιατί θεωρείς ότι έχεις πιο χαλαρό δέρμα, θες να φαίνονται οι καμπύλες σου περισσότερο, να έχεις καλύτερη σιλουέτα, εκεί θα κάνεις παραπάνω φορές μες τη βδομάδα αναερόβια άσκηση. Και εκεί χρειάζεται σίγουρα, μπορεί να ξεκινήσεις με αντιστάσεις, μπορεί να ξεκινήσεις τύπου TRX με το ίδιο στο βάρος, με το βάρος σαν αντίσταση. Μπορείς να φτάσεις και στα κιλά μετά. Αλλά σίγουρα για μένα είναι πολύ σημαντική και ενδυνάμωση, δεν την βγάζουμε στην άκρη. Δεν κάνουμε μόνο αερόβια. Η μόνο αερόβια, αν κάνουμε, σίγουρα δεν πρόκειται ποτέ να πάρουμε μυϊκή μάζα. Είναι λίγο αντίστροφο αυτό. Αντιστρόφως ανάλογα πάει. Όσο περισσότερο αερόβια κάνουμε, τόσο δυσχεραίνουμε την αύξηση της μυϊκής μας μάζας. Γι' αυτό και οι περισσότεροι που κάνουν πρωταθλητισμό στο bodybuilding δεν κάνουν ή κάνουν πολύ λίγο σαν ζέσταμα διάδρομο. Δεν κάνουν αερόβια άσκηση.
θα κάνουν μόνο όταν έχει το καλοκαίρι και θέλουν να γραμμώσουν εντελώς ή θα φτάσουν σε άλλες ακραίες συνθήκες. Οπότε χρειάζεται ένα συνδυασμό. Πολύ σωστά. Χρειάζεται η ενδυνάμωση, γιατί βοηθάει και το μυοσκελετικό μας σύστημα να δέσει. Δυναμώνει δηλαδή και αποφεύγει τους τραυματισμούς στις αρθρώσεις, στα γόνατά μας, στη μέση μας. Δεν είναι απαραίτητη και αυτή. Απλά όταν, παράδειγμα, κάποιος έχει ήδη αυξημένα μπούτια, έχει μυϊκή μάζα εκεί περισσότερο, θα αποφύγει λίγο τα καθίσματα ή την άσκηση όσο έχει να κάνει, όταν έχει να κάνει με τα πόδια. Θα γυμνάσει τον κορμό και τα χέρια του περισσότερο. Θα το βρει ισορροπία, θα τον καθοδηγήσει ο προπονητής, ο γυμναστής. Σε κάθε περίπτωση όμως, καθοριστικός ρόλος είναι της διατροφής. Ναι, χωρίς διατροφή δύσκολα θα φτάσει κάπου. Πόσο μάλιστα πολλοί πάνε σε διατροφολόγο για να πάρουν κιλά. Γιατί από εκεί ξεκινάει το όλο θέμα. Η διατροφή θα σε βοηθήσει να πάρεις κιλά και μετά τουλάχιστον 3-4 φορές. Έχουν παρατηρήσει, έχουν στον χώρο μου έρθει άτομα που ξεκινάνε να πάρουμε κιλά. Θα πάρουμε κιλά 4-5 κιλά, αλλά τα παραπάνω κιλά που χρειάζονται να πάρουν δύσκολο. Θα πρέπει να είναι και μυϊκή μάζα. Αν ξεκινήσουν να πάρουν κιλά μόνο μέσω διατροφής, θα πάρουν λίπος μετά. Δυστυχώς θα αρχίσουν να παίρνει κάποια στιγμή σωματικό λίπος, τοπικό λίπος. Θέλει και γυμναστική για να σμιλευτεί το σώμα και να ισορροπήσει το λίπος μετά, να γίνει σωστή κατανομή. Οπότε, ναι, και ενδυνάμωση και αεροβία άσκηση. Να τονίσουμε, μην ξεκινάτε, μην μπαίνετε σε φόρουμ, οτιδήποτε άγνωστα γυμναστηριακά φόρουμ και ακούτε, μου είπε αυτό, πάρε αυτή την ουσία, μου είπε αυτός ο άλλος γιατί την πήρε και τον βλέπω, είναι πολύ γραμμωμένος, μια χαρά. Μην τα ακούτε αυτά, ειδικά στους μικρούς αθλητές απευθύνομαι και στους γονείς, όταν ακούσουν οι γονείς ότι ο γιος τους παίρνει μια ουσία, η οποία είναι άγνωστη σε αυτούς, καλό είναι να πάρουν τηλέφωνο μαζί του διατροφολόγου και να ρωτήσουν, είναι καλή αυτή η ουσία. Η πρωτεΐνη, είπαμε, δεν μας πειράζει αρκεί να είναι απλή ορού γάλακτος. Όμως κάποιες άλλες ουσίες μπορεί να επηρεάσουν το νεφρό, το σηκώτη, την υγεία γενικά. Έτσι, καλό είναι ο μικρός αθλητής να ενημερώνεται, δεν είναι κάτι, το να πάρει ένα τηλέφωνο διατροφολόγο, οποιοδήποτε διατροφολόγο, δεν θα σε κοστίσει κάτι. Μην τραπεί κάποιος, ούτε ο γονιός, ούτε ο μαθητής να πάρει να ρωτήσει κάτι. Απλά είναι χειρότερο να φτάσουμε στην κατάσταση το παιδί να χρειαστεί μετά κάποια επίβλεψη ιατρική και κάποια φροντίδα ιατρική. Και να τονίσουμε πάντα με τη διατροφή που λέγαμε, καλό είναι να πάει να κάνει μια αρχή, να έχει ένα γενικό πλάνο σωστής διατροφής. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει συχνά στον διατροφολόγο, μπορεί να πάει μια-δύο φορές και να του βγάλει ένα γενικό πλάνο διατροφής και να ακολουθήσει. Πάντως, είτε τον παιδίατρο είτε τον διατροφολόγο να ρωτάτε. Και μετά τον γυμναστή σας για την εκάστοτε άσκηση που θα κάνετε. Ή τον προπονητή σας για το άθλημα που κάνετε. Αλλά όχι να τα μπλέξουμε και να πούμε, μου είπε ο προπονητής μου, το έχω ακούσει και αυτό. Έχει αλλάξει βέβαια. Παλιότερα γινόταν πολύ αυτό. Μου είπε ο προπονητής μου, κάνε αυτή τη διατροφή, φάει αυτό το φαγητό. Μην τρως τίποτα πριν καθόλου, πριν έρθει στον αγώνα. Δεν γίνεται έτσι. Αυτά είναι λάθη. Αυτά απορώ πως τα κάνουν, ειδικά ένας προπονητής που έχει μια ομάδα ή κάποιους αθλητές κάτω από την επίβλεψή του και θέλει να πάνε καλά και τους λέει αυτές τις λάθος οδηγίες διατροφής, για μένα είναι μεγάλο λάθος. Θα πρέπει να ενημερώνονται από διατροφολόγους, ακόμα και οι προπονητές αν δεν γνωρίζουν. Να μην κάνουν ότι γνωρίζουν. Αποστόλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ σημαντικά πάλι όλα όσα μας είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ωραία.